Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή Σαρακοστή. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ως αρνητικό προηγούμενο, εν ώψη της εκκίνησης της τέταρτης αξιολόγησης, χαρακτήρισαν τη χθεσινή έκρηξη του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου κατά του Μάριου Ντράγκη στο Eurogroup, πηγές που εμπλέκονται στην εφαρμογή του προγράμματος. Αυτό που βγήκε προς τα έξω είναι μια εικόνα μη συνεννόησης μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών, η οποία προβληματίζει επιπρόσθετα λόγω του γεγονότος πως η εκταμείευση της υποδόσης των 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ πάγωσε ως τα μέσα Μαρτίου. Οι θεσμοί έδωσαν στην Ελλάδα διορία 2 εβδομάδες, δηλαδή μέχρι το επερχόμενο Eurogroup, προκειμένου να υλοποιηθούν τα 2 τελευταία προαπαιτούμενα, το νέο σύστημα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών καθώς και η επένδυση στο ελληνικό, ώστε να ξεμπλοκάρει όλη η διαδικασία. Μετά τη συμφωνία στο Eurogroup για την υποψηφιότητα του Ισπανού Υπουργού Οικονομικών Λουίς Δε Γκίδος για τη θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η διαδοχή του Μάριου Ντράγκη του χρόνου τον Οκτώβριο από τον πρόεδρο της Bundesbank Jens Weidmann φαντάζει πιο πιθανή, διότι όταν ο Αντιπρόεδρος είναι Νότιο Ευρωπαίος, τότε χάρη της ισορροπίας, ο Πρόεδρος πρέπει να προέρχεται από χώρα της Κεντρικής ή της Βόρειας Ευρώπης. Σε άθρο της, με τίτλο Πιο κοντά στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Weidmann, η γερμανική εφημερίδα Taz επισημαίνει από την πλευρά της πως το ενδεχόμενο να αναλάβει τα ενία της Ευρωτράπεζας ένας σκληροπυρηνικός ως προς την νομισματική πολιτική οικονομολόγος, όπως ο Jens Weidmann, προκαλεί ανησυχία τουλάχιστον σε Παρίσι και Ρώμη, όπου η χαλαρή νομισματική πολιτική του Μάριου Ντράγκη γίνεται δεκτή με ικανοποίηση. Δύσκολη μετατρέπεται η ένταξη των επαγγελματιών στη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς εκτός από χρονοβόρα αποδεικνύεται επιπλέον και πως κοστίζει. Η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να μπουν στη ρύθμιση και η διαδικασία υποβολής της σχετικής αίτησης καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συνδρομής εξειδικευμένων συμβούλων. Όμως το κόστος για τέτοιου είδους υπηρεσίες ξεπερνά τις περισσότερες φορές τα 1.000 ευρώ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τις 2 πρώτες εβδομάδες που τρέχει η ρύθμιση έχουν υποβάλει αίτηση μόλις 2.500 οφειλέτες σε σύνολο 1 εκατομμυρίου που χρωστά σε ασφαλιστικές εισφορές, ενώ ένας στους 3 επαγγελματίες τίθεται εκτός ρύθμισης λόγω των αυστηρών κριτηρίων υπαγωγής και των περιορισμών που υπάρχουν. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δικτυμόνα και με τις 846,97 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 0,10% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.